σου. Ο κόσμος σας έχει γνωρίσει, σας έχει αγαπήσει μέσα από μεγάλες δουλειές και τηλεοπτικά και θεατρικά. Ποτέ δεν είχα αίσθηση του τι αντίκτυπο μπορεί να έχω στον κόσμο. Ποτέ, δηλαδή. Και είχα και το γιο μου μικρό, ο οποίος ντρεπόταν πάρα πολύ, δεν με άφηνε να πάω στο σχολείο. Ο γιος σας δεν ήθελε να λέει ότι είστε μητέρα του? Όχι. Δεν με άφηνε να πάω να μιλήσω με τους δασκάλους. Μετά την άλλη φορά ήταν μέσα σε ένα πλοίο και κοίταγε ένα τηλεόραση, τον Dolce Vita. Και ήταν ναύτης τότε. Και του λέει, τι κοιτάς, του λέει, κοιτάω, λέει, την κολόγρια που σε γυαρίζει με το πετσιρίκι. Του λέει, αυτή ρε είναι η μάνα μου. Λέω, είπες ότι είσαι μάνα, ότι είμαι η μάνα σου. Γιατί μου θα το πίστευε? Αυτό ήταν η απάντηση. Θέλω να έρθουν όλοι εδώ. Θα έρθουν όλοι, θα έρθουν. Πήγαινε να κοινωνήσω σε καλό παιδάκι. Ελάτε όλοι εδώ. Υπήρχε σκηνή που σας δυσκόλεψε? Τις τρεις χάρτες στο Μέγκα. Έλεγα, εγώ η Μιλένα Μπότσαρη, η ανιψιά του Κίτσου. Και μετά έλεγα, καλά ήμουνα. Αυτό το καλά ήμουνα. Δεν το πίστευα ότι το λέω, ότι έκανα αυτή την αηδία. Μεγάλη γυναίκα. Και ήμουνα καταπληκτική. Εκεί διαλυθήκαμε όλοι. Έχω παίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία τη Λένα Μπότσαρη. Αμέτε βρε παλιότουρκοι και εσείς παλιοζαχάρια. Εγώ είμαι η Λένα η Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη. Και σκλάβα δεν με πιάνε. Αμέτε βρε του... Αμέτε βρε του κόλλη. Τι λένε όλοι γυρακέ. Όχι, εσένα πετάρεις, εσένα ποιο να πετάρεις. Γελάγατε. Όλοι. Δεν μπορούσα να βγει σκηνή. Και μετά πάλι τα ίδια. Καλά, ήμουνα κακά. Όσες φορές το κάνατε? Πολλές. Αυτά πολλές φορές τα κάνουμε. Όταν γινόταν τέτοια, γινόταν. Και μετά δεν το κόψε ποτέ στο μοντάζ, το άφησε στη σειρά. Το άφησε, νομίζω το άφησε. Αμέτε βρε παλιότουρκοι και εσείς παλιοζαχάρια. Εγώ είμαι η Λένα η Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη. Και σκλάβα δεν με πιάνετε εις των Τουρκών τα χέρια. Καλά, είχα χαλάσει κόσμο. Τηλεόραση βλέπετε όμως σήμερα? Ναι. Τι σας αρέσει? Τίποτα. Τα reality τα έχετε δει? Τώρα ξεκινάει πάλι το Next Top Model. Όχι, δεν τα βλέπω αυτά. Δεν έχω τίποτα με τα μοντέλα. Αλλά έτσι όπως μεγάλωσα, έτσι ένα σπίτι πολύ σοβαρό, πολύ αυτό, και δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ, ας πούμε, ότι ένα κορίτσι θέλει να γίνει μοντέλο. Που σημαίνει τι, ότι φοράει ένα φουστάνι και πάει και έρχεται και είναι ωραία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η δουλειά της. Να ντύνεσαι για να πηγαίνει σε μια παζαρούλα πέρα εδώ και κάποιος να αγοράσει το φουστάνι, μου φαίνεται πολύ, πολύ λίγο για να το κάνεις επάγγελμα. Έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα και στο θέατρο να παίζουν άνθρωποι που δεν είναι ηθοποιοί. Ή και τηλεοπτικά, σε σειρές. Ο Γιάννης Παλιάρας, ας πούμε, τώρα παίζει σε σειρά στο Netflix. Πέρυσι υπήρχαν πολλές συζητήσεις σχετικά με τον Γιώργο Αγγελόπουλο που έπαιζε σε σειρά στο Τατουάζ. Και τώρα είναι δυνατόν να συζητάμε για έναν άνθρωπο που έκανε. Τι έκανε, έκανε. Έτρεχε. Όχι, η δουλειά του ήταν να βάζει σε κρυσκράφτ του ανθρώπου για να του πηγαίνει βόλτα. Αυτή δεν ήταν η δουλειά του. Ήταν κάτι τέτοιο. Σκιάθο. Στη σκιάθο. Πες μου εσύ τώρα, τι να πω, τι καλά που το έπαιξε. Δηλαδή, πατρελαθούμε. Σκέψου να ξεκινήσω εγώ να πηγαίνω να βάζω τον κόσμο στα κρυσκράφτ να τα πηγαίνει βόλτα. Μπορεί να το φανταστεί. Αυτοί πώς φαντάζονται ότι μπορώ να κάνω τη δική μου τη δουλειά? Αυτό είναι τρελό πράγμα. Λες και το θέατρο δεν είναι τίποτα, ρε παιδί μου. Τι είναι, μπορεί να πας, θα λες και φεύγεις. Δεν είναι έτσι. Σου λέω, τον πάρω εγώ τηλέφωνο αυτό, το πω, σε παρακαλώ, ένα μάθημα θέλω να μου κάνεις για να πάρω τη δουλειά σου. Μα γελάει και κύριε που το λέει. Το σκέφτεται, το λέει και γελάει. Είναι ρόλο. Εγώ ξέρω τι σκέφτεσαι. Τι.